για όλους όσοι χρειάζονται ένα πνευματικό στήριγμα. Παΐσιος Αγιορείτης. Επεισόδιο 2. Η απαρχή της μοναχικής πορείας. Αυτή η σειρά ταινιών είναι αποτέλεσμα διακονήματος κυπακοής του Ηγουμένου Κυπριανού στον Αγιορείτη Γέροντα Ευθύμιο, ο οποίος του πρότεινε να γυρίσουμε μια ταινία με βάση το βιβλίο «Ο βίος του Γέροντος Παϊσίου του Αγιορείτου», που γράφτηκε από τον ιερομόναχο Ισαάκ. Ο συγγραφέας του βίου κοιμήθηκε στις 16 Ιουλίου του 1998. Αυτός είναι ο τάφος του, κοντά στην καλύβα του Γέροντος Ευθυμίου στο Άγιον Όρος. Επίσης, σε αυτή την ταινία περιλαμβάνονται μαρτυρίες πολλών ανθρώπων οι οποίοι συναντήθηκαν προσωπικά με τον Γέροντα Παΐσιο ή έζησαν κοντά του. Θα ακούσετε αποσπάσματα κειμένων του ίδιου του Γέροντα Παϊσίου του Αγιορείτη και θα δείτε τα μέρη όπου έζησε. Καλώς. Ενώ επήγε τον απορευθεί στον Ιερό Άθωνα, συνέβη το εξής. Ό,τι οικονομίες είχε, τις σκόρπισε σε φτωχούς και κράτησε μόνο τα ναύλα για το Άγιον Όρος. Ήρθε από τη βόρεια πλευρά, το θεώρησε οικονομία Θεού και πήγε στο μοναστήρι του Εσφυγμένου. Όταν τέλειωσε το στρατό, μετά από 5 χρόνια που πήρε το δίπλωμά του από το στρατό, ήρθε στο Άγιον Όρος. Πήγε στη Μονή Εσφυγμένου καταρχήν, εκεί για το μοναστήρι αυτό μας μιλούσε πάντα με πολύ σεβασμό, διότι μας έλεγε εκεί οι πατέρες ήταν πολύ αγαπημένοι, ο ένας αγαπούσε και βοηθούσε τον άλλο και ήταν σαν να βλέπεις το γεροντικό και το λαυσαϊκό μπροστά σου. Έλεγε ο γέροντας, για να βγάλεις μια σαρακοστή του Εσφυγμένου τότε ήταν πραγματικός Γολγοθάς. Μόνο με ένα πιάτο νερόβρα στο φαγητό το 24ωρο ήταν το πιο αυστηρό κοινόβιο. Την πρώτη εβδομάδα των νηστειών όλοι οι πατέρες έμεναν σχεδόν όλη την ημέρα μέσα στην εκκλησία. Όταν ήμουν στο κοινόβιο, βοηθήθηκα πολύ από έναν πατέρα. Δεν μιλούσε καθόλου. Αισθανόταν την ανάγκη της συνομιλίας με τον Χριστό. Δεν του έκανε η καρδιά να μιλήσει με τους ανθρώπους. Μόνο που τον έβλεπες έφθανε. Με βοήθησε πιο πολύ και από τα συναξάρια. Έκανε ενάτες συνέχεια. Μάλιστα, ένα είδος από τα εποχιακά, ντομάτες, μαρούλια, λάχανα, τα έτρωγα για πολύ καιρό, μέχρι που τα βαριόταν ο οργανισμός μου και δεν τα έτρωγα πια με επιθυμία. Κάθε νύχτα γρυπνία. Κοιμόμουν λίγο. Στην εκκλησία δεν καθόμουν στο στασίδι για να μην με πιάνει ο ύπνος. Στο κελί μου, για προσκέφαλο, είχα ένα κούτσουρο από καστανιά. Για κρεβάτι, 2 σανίδες με κενό στη μέση, για να μην ακουμπάει σπονδυλική στήλη και θερμαίνεται. Στην αρχή, με τηγάνισε ο διάβολος με την επιθυμία των δικών μου. Πότε μου έφερνε την ενθύμηση της μητέρας μου, πότε άλλων συγγενών,
Άλλοτε μου τους έδειχνε στον ύπνο άρρωστους και άλλοτε πεθαμένους. Όταν είχαν σωθεί τελείως οι μπαταρίες, εξαντλήθηκαν οι δυνάμεις, διηγήθηκε, έζησα ένα γεγονός. Μια νύχτα, ενώ προσευχόμουν όρθιος, ένιωσα κάτι να κατεβαίνει από πάνω και να με περιλούζει ολόκληρο. Αισθανόμουν μια αναγαλίαση και τα μάτια μου έγιναν δύο βρύσες που έτρεχαν συνέχεια δάκρυα. Έβλεπα και ζούσα αισθητά τη χάρη. Μέχρι τότε, συγκινήσεις και τέτοια είχα αισθανθεί πολλές φορές, αλλά τέτοιο πράγμα πρώτη φορά μου συνέβη. Ήταν τόσο δυνατό πνευματικά αυτό το γεγονός, ώστε με στήριξε και κράτησε για 10 περίπου χρόνια, μέχρι που αργότερα, στο Σινά, έζησα μεγαλύτερες καταστάσεις με άλλο τρόπο. Η φλογερή επιθυμία για ήσυχη ζωή όλο και δυνάμωνε μέσα του. Πρώτα πήγε και προσκύνησε την εικόνα της Πορταΐτισσας στην Ιβύρον. Αλλοιώθηκε η μορφή της Παναγίας. Έγινε πολύ γλυκιά. Από αυτό πληροφορήθηκε ότι είναι σύμφωνη με το θέλημα του Θεού η αναχώρησή του. Όταν εμπιστευτείς τον εαυτό σου στη φροντίδα του Θεού, δεν έχεις την ανάγκη να ζητάς κάτι ή να ανησυχείς. Γιατί ο Θεός έχει καταλάβει τα πάντα. Μόνο να περιμένεις υπομονετικά να οριμάσει ο καρπός και να πέσει. Κάποτε ο γέροντας ήταν άγρυπνος και νηστικός και περίμενε το μοτόρι. Από την εξάντληση δεν αισθανόμουν καλά. Φοβήθηκα να μην λιποθυμήσω εκεί και με δουν οι εργάτες. Γι' αυτό έκανα κουράγιο και πήγα πίσω από μια ντάνα ξύλα. Σκέφτηκα προς στιγμήν να παρακαλέσω την Παναγία και αμέσως είπα στον εαυτό μου, «Άθλιε, την Παναγία για το ψωμάκι την έχουμε». Και μόλις το είπα αυτό, να η Παναγία και μου έδωσε ζεστό ψωμί και σταφύλι. Από εκεί και πέρα μετά, έκανε διάφορες προσπάθειες να αναχωρήσει για την έρημο, αλλά όλες απέτυχαν. Ο δρόμος για την ησυχία παρέμενε κλειστός και γεμάτος εμπόδια. Κάποτε συμφώνησε με κάποιο βαρκάρι να τον πάει να τον αφήσει σε ένα ερημονήσι για να σκητέψει μόνος του, αλλά τελικά δεν ήρθε. Επίσης, είχε συμφωνήσει με κάποιον πατέρα φιλοθεήτη να πάνε στα κατουνάκια να σκητέψουν. Αλλά μια νύχτα, πριν σημάνει το τάλαντο για την εκκλησία, ο γέροντας χτύπησε την πόρτα του κελιού αυτού του μοναχού και εκείνος του είπε ότι δεν είναι θέλημα Θεού να φύγουν. Ο μοναχός του διηγήθηκε το εξής όνειρο που είδε. Τρέχαμε στη στέγη της μονής και ενώ ήμασταν έτοιμοι να πηδήξουμε, μια μαυροφόρα γυναίκα μας κράτησε από την πλάτη και είπε ότι είναι γκρεμός και θα σκοτωθούμε. Ο πατήρ Αβέρκιος, ενώ ζητούσε ησυχαστική ζωή,
έκανε υπακοή και βρέθηκε σε ιδιόρυθμο μοναστήρι. Έλαβε το υπεύθυνο διακόνημα το δοχιάρι και το τραπεζάρι. Ως τραπεζάρι τον χαρακτήριζε η ταχύτηση των κινήσεων στη διανομή των τροφίμων. Μας είχε ειρηνεύσει όλους. Είχε επιδράσει με τον τρόπο της ζωής του, με το χαρακτήρα και την άψογη συμπεριφορά του στους πατέρες. Ήταν πρόθυμος να εξυπηρετεί τους πάντες. Κουβαλούσε νερό και ξύλα στα γεροντάκια. Ο γεροευδόκιμος τον έδειχνε λέγοντας «Αυτός είναι καλός μοναχός». Ο πατήρ Αβέρκιος, σύμφωνα με το μοναχολόγιο, είχε προσέλθει στη Μονή στις 12 Μαρτίου του 1956. Μετά από αθόρυβους αγώνες ενός χρόνου, εκάρη μικρόσχημος μοναχός. Του δόθηκε το όνομα Παΐσιος προς τιμήν του δραστηρίου Μητροπολίτου Κεσαρίας Παϊσίου του Δευτέρου, που καταγόταν από τα Φάρασα. Η κουρά του έγινε στις 3 Μαρτίου 1957. Μετά την κουρά, έβγαλε μια φωτογραφία και την έστειλε στη μητέρα του. Πίσω δε από αυτήν έγραφε το ακόλουθο ποίημα. «Μανούλα μου σε χαιρετώ, εγώ πάω να μονάσω. Φεύγω την μάτιαν ζωήν, τον πλάνον να γελάσω. Στην μοναξιάν, στην έρημον, τα νιάτα να περάσω. Δια την αγάπη του Χριστού όλα θα τα θυσιάσω. Όλα του κόσμου τα αγαθά σαν σκύβαλα θα αφήσω, να εκτελέσω την πρώτην εντολήν τον Θεόν να αγαπήσω. Με τον Σταυρόν στον Γολγοθάν τον Ιησού θα ακολουθήσω. Εσέ εις την Άνω Ιερουσαλήμ εύχομαι να σε συναντήσω. Φεύγω απ' την μεγάλη σου στοργήν, μανούλα, να μπορέσω δια να είμαι θα αιώνια μαζί τον Ιησού θα παρακαλέσω. Δι' αυτό μικρό σε θέλησα, τα μαύρα δια να φορέσω, να αφιερωθώ εις τον Χριστόν, του Θεού να αρέσω. Και δια μητέρα εις το εξής, θα έχω την Παναγίαν, να με φυλάξει αυλαβή, απ' του εχθρού την Πανουργίαν. Μάνα μου, με κατάνοιξην στην έρημον εδώ στην ησυχίαν, θα εύχομαι πάντα δι' εσέ και δι' όλην την πολιτείαν». Αυτό το λευκό κτίριο είναι το ξυλουργείο? Ναι, αυτό πίσω από το φράχτη. Οι μοναχοί θα πρέπει να γίνουν όλο φως. Γι' αυτό και θα πρέπει να ακολουθήσουν την πορεία της δαδιάς, του πεύκου, πώς μεταβάλει τις ίνες του σε δαδί. Το πεύκο θα πρέπει να αναπτυχθεί σε βραχώδη τόπο και προσήλιο και αφού πελεκηθεί η φλούδα του και δακρύσει, τα δάκρυα εκείνα της ρετσίνης, που θα ποτίσουν συνέχεια τον κορμό, με τις θερμές ακτίνες του ήλιου, σιγά σιγά μεταβάλουν ολόκληρο το πεύκο σε καλό δαδί και προσφέρει το φως του και τα προσανάματα για να ανάβουν τις φωτιές τους οι άνθρωποι. Το πελέκημα φυσικά σκοπό έχει να διώξει το φλοιό του παλαιού ανθρώπου και όχι να πληγώνει αδιάκριτα ανθρώπους και να χρηστεύει. Η Φιλοθέου είναι σε αρκετό υψόμετρο. Το χειμώνα πιάνει πολλά χιόνια και κάνει πολύ κρύο. Ο πατήρ Αβέρκιος όμως
για άσκηση δεν άναβε φωτιά στο κελί του. Τον θέρμενε η χάρη του Θεού και τον φύλαγε από μεγάλες ασθένειες, αν και συνεχώς υπέφερε από κάτι. Ποτέ δεν ήταν τελείως υγιής. Και ενώ από την άσκηση, έλεγε, είχα γίνει πετσί και κόκαλο, σαν σκελετός, ένα βράδυ αισθάνθηκα τον πειρασμό σαν γυναική αναπνοή κοντά στο αυτί μου. Αμέσως σηκώθηκα, άρχισα να ψέλνω και άναψα φως. Ο πνευματικός, όταν εξομολογήθηκα, μου είπε «Θα υπάρχει κρυφή υπερηφάνεια. Με τόση άσκηση δεν δικαιολογείται αυτός ο πειρασμός». Και πράγματι, διαπίστωσα και ο ίδιος, αφού εξέτασα τον εαυτό μου, ότι ο λογισμός μου έλεγε μερικές φορές ότι κάτι είμαι και τέλος πάντων κάτι κάνω. Φου, χαμένα πράγματα. Όταν στην ψυχή υπάρχει υπερηφάνεια και έχουμε το ταγκαλάκι, επόμενο είναι να πετάει συνέχεια κλωτσιές η σάρκα και σκελετωμένη να είναι. Σαν τα σκελετωμένα γαϊδουράκια που έχουν ζάντζα, τα οποία ενώ τα αφήνουν νηστικά μέχρι ψόφου για να ημερέψουν, αυτά συνέχεια πετούν κλωτσιές, γιατί έχουν μέσα τους τη ζάντζα. Γι' αυτό απαραίτητη είναι η ακτινογραφία για τον αρχάριο από τον πνευματικό του ιατρό, για να ειδεί πρώτα την πάθηση και μετά ο ίδιος ο ιατρός θα καθορίσει τα φάρμακα και τη δίαιτα. Εκεί είναι ο κήπος, πιο κάτω είναι οι ελιές. Εδώ έχουμε από όλα τα φρούτα. Είχαμε κάποτε και καρυδιές, αλλά τώρα ξεράθηκαν όλες και φυτέψαμε άλλα δέντρα. Κάθε μοναχός σηκώνει το δικό του σταυρό. Για κάθε μοναχό έρχεται μια στιγμή που αρχίζει να σκέφτεται διαφορετικά, να ζει διαφορετικά. Και ό,τι λυπηρό συμβαίνει γύρω του, μετατρέπεται σε δρόμο προς τη Βασιλεία των Ουρανών. Έκανα προσευχή στο κελί μου. Ξαφνικά, ακινητοποιήθηκα τελείως. Δεν μπορούσα να σηκωθώ. Ήταν αδύνατο. Μια αόρατη δύναμη με κρατούσε ακίνητο. Κατάλαβα ότι κάτι συμβαίνει. Έμεινα έτσι σαν βιδωμένος για 2-2,5 ώρες. Μπορούσα να προσεύχομαι, να σκέφτομαι, αλλά δεν μπορούσα να κινηθώ καθόλου. Ενώ βρισκόμουν σε αυτή την κατάσταση, είδα σαν σε τηλεόραση, από τη μια μεριά τα κατουνάκια και από την άλλη τη μονή στο μείου στην Κόνιτσα. Εγώ λαχτάρα γύρισα τα μάτια μου προς τα κατουνάκια. Μια φωνή τότε, ήταν της Παναγίας, μου είπε καθαρά «Δεν θα πας στα κατουνάκια, θα πας στη μονή στο μείου». «Παναγία μου, εγώ έρημο σου ζήτησα και εσύ με στέλνεις στον κόσμο», είπα. Αμέσως λύθηκα από εκείνο το αόρατο δέσιμο και πλημμύρισε η καρδιά μου από τη Θεία Χάρη. Μετά πήγα και το είπα στον πνευματικό. «Αυτό είναι το θέλημα του Θεού», μου είπε. «Μην κάνεις όμως λόγο για το γεγονός. Πες πως για λόγους υγείας», έβγαζε αίμα εκείνη την εποχή, «θα χρειαστεί να βγεις από το όρος», και πήγαινε. Άλλο ήθελα εγώ, αλλά ο Θεός είχε το σχέδιό του. Κι έτσι, ο Κύριος στέλνει το δούλο του Παΐσιο στην Ιερά Μονή στο Μείου Κονίτσης. Έλεγε ο ίδιος, «Το τάμα που είχα κάνει στην Παναγία, αν με διαφυλάξει χάρη της κατά τον πόλεμο, να πάω 3 χρόνια να βοηθήσω να χτιστεί το καμένο μοναστήρι της, νόμιζε ότι η Παναγία πλέον δεν θα το ζητήσει, μιας και έγινα μοναχός. Αλλά φαίνεται ότι το ήθελε».
Έτσι βρέθηκε ο γέροντας στο ήσυχο μοναστηράκι του Στομίου τον Αύγουστο του 1958. Οι άνθρωποι χάρηκαν με τον ερχομό του και τον επισκέπτονταν αρκετοί. Θα ανάψουμε τώρα, τα καντήλια. Θα ανάψουμε τα καντήλια, μην βγάζεις τώρα. Αυτό το έχει ο ίδιος γραμμένο. Ονόματα ζώντων και κεκοιμημένων. Ζώντων πρώτον έχει το δικό του όνομα. Παϊσίου μοναχού. Μεταξύ των άλλων έχει και το όνομα Αρσενίου ιερομονάχου. Είναι ο νυν Άγιος Αρσένιος. Τότε δεν είχε διακηρυχθεί από την Εκκλησία επίσημος Άγιος. Αρχαιότερες είναι αυτές οι εικόνες των προσκυνηταρίων. Σαν μυστέρια, τίποτα έτσι. Τώρα αυτές είναι οι διάφοροι Άγιοι. Αλλά αυτή η εικόνα που είναι εκεί πέρα, που είναι οι τρεις σύγχρονοι γέροντες, τους οποίους ο λαός τους πιστεύει για Αγίους, πατήρ Παΐσιος στο μέσο, να σας δείξω. Δεν έχουμε το φωτοστέφανο, γιατί δεν έχει διακηρυχθεί επίσημα. Το μοναστήρι μας, η Ιερά Μονή Στομίου, όπως λέγεται, ιδρύθηκε περίπου το 1700. Δεν μαρτυρείται ποτέ ότι ήταν πολλοί μοναχοί. Ένας μοναχός, δύο, τρεις, το πολύ, και πολλές φορές δεν είχε κανένα μοναχό. Η μεγαλύτερη δόξα του μοναστηριού μας είναι ο Πάτερ Παΐσιος. Ο μοναχός που γεννήθηκε στα Φάρασα, αλλά ανατράφηκε και μεγάλωσε στην Γόνιτσα. Είχε γίνει μοναχός στο Άγιον Όρος και μετά ήρθε για λίγα χρόνια εδώ πέρα, το 1958 μέχρι το 1962, σύμφωνα 4 χρόνια κάθισε εδώ πέρα στο μοναστήρι. Ο πατήρ Παΐσιος άρχισε να ξαναχτίζει την καμένη μονή χωρίς να έχει ούτε χρήματα ούτε υλικά. Τον βοηθούσαν μόνο κάποιοι καλοί χριστιανοί. Όταν ήρθε ο πατήρ Παΐσιος εδώ, φρόντισε να γίνουν αυτά τα κοιλιά που είναι απέναντι. Ο πατήρ Παΐσιος αγόρασε ξύλα και έφτιαξε ο ίδιος τα κουφώματα, τα στασίδια, τα τραπέζια και πολλά άλλα. Άλλαξε επίσης και την οροφή της εκκλησίας και επισκέβασε τα κελιά για την αδελφότητα. Έχω 7 χρόνια που τον γνώρισα. Η αδερφή του έμεινε εδώ μαζί μου. Και ερχόταν συνέχεια εδώ. Και όταν ήφερε τα υλικά, τα πράγματα για το μοναστήρι, τα ήφεραν όλοι εδώ στο σπίτι μου. Ναι, εδώ. Και έρχονταν τα ζώα, όλα τα ζώα της Κόντας ερχόταν, φορτώναν και πηγαίναν στο μοναστήρι, στον Πάτερ Παΐσιο. Με αυτόν τον δρόμο τον παλιό το δρόμο που λέμε το μονοπάτι, κάναμε κανένα 2 ώρες με τα ζώα. Πολλές φορές ερχόταν και αυτός μαζί μας. Έβαζε και μια πέτρα στην πλάτη του. Αλλά ήταν ένα πράγμα μόνο. Μόλις άκουνε ο πάτερ Παΐσιος έχει τα πράγματα εδώ για τα ζώα, γεννόταν όλοι κομμάτια για να φύγει να πάνω. Είχα πολλές δυνάμεις. Μια απόσταση 2 ωρών την έκανα σε 3/4. Νερό έπινε, αίμα γινόταν. Τύχαινε να πάω από το Στόμιο στην Γόνιτσα 3-4 φορές την ημέρα για να κουβαλήσω υλικά στην πλάτη για το καμένο μοναστήρι. Εδώ πέρασε ο πάτερ Παΐσιος, έρχονταν για την Γόνιτσα και βρήκε την αρκούδα στο δρόμο και έβγαλε ένα πρόσφορο. Ξέρεις ποιο είναι πρόσφορο, αυτό φάγαμε. Και έτσι πάρτο και φύγε έτσι. Το πήρε και έφυγε. Κοιμούνται. Το χειμώνα χώνται μέσα στις σπηλιές. Και ξέρεις τι κάνουν, αγλύφουνε τα πόδια. Ναι. Τα χέρια, τα πόδια και με αυτά χορταίνουν. Η κυρία Πινελόπη Μπαρμπούτη διηγείται ότι όταν είχε πονοκέφαλο, ακουμπούσε το κεφάλι του στην εικόνα της Παναγίας και ο πόνος έφευγε.
Τη ζύμη για τα πρόσφορα, τη ζύμωνε χωρίς προζύμη. Τη σταύρωνε μόνο και εκείνη φούσκωνε. Ήταν ακριβώς εκεί ο πατέρ Παΐσιος, τάχει στα χέρια του και έπεσε και πήγαν στον κρεμό. Και κατέβηκε από τον κρεμό και τα πήρε άφοβα. Δεν φοβόντανε. Ψέματα, δεν κατέβηκα. Φύνει φοβερό. Κατήφηκε τα πήρε. Άγγελος, Άγιος άνθρωπος. Αυτός πατούσε σε ένα κλαρί, πώς να σου πω. Σε ένα τόσο δά πατούσε απάνω. Δεν φοβόντανε. Είναι ότι τον έχω δει γι' αυτό. Μέσα το νεκρό είναι, θα το δούμε μέσα. Εδώ κοιμόταν το κρεβατάκι. Αυτό το είχε για προφύλαξη από την υγρασία που είχε το πνευμόνι το άρρωστο. Εδώ έχει μία χτιστή σόπα με πυρότουρλα. Χάλασε τώρα. Πολυμένες. Καθώς και εκείνο. Λίγα θα πάρει αυτό. Αυτή η εικόνα, το κυρίο, ζωγραφίστηκε στο μοναστήρι της Ερωτής που είδες ο Πατέρ Παΐσιος. Είναι κατά παραγγελία του Πατέρ Παΐσιου, ο οποίος είχε αποκάλυψει από τον κύριο. Και τη ζωγράφισε όπως τους επέδειξε ο Πατέρ Παΐσιος. Με γλυκό πρόσωπο. Υπόψη είναι ότι εδώ σε αυτό το κελάκι μόνο ένα χρόνο κάθεσε ο Πατέρ Παΐσιος. Το 1961 το έφυγε. Τα τρία πρώτα χρόνια ήταν σε μια παράγκα έξω. Για άσκηση κοιμόταν. Όσο απομακρύνονται οι άνθρωποι από τη φυσική ζωή, την απλή, και προχωρούν στην πολυτέλεια, τόσο αυξάνουν και το ανθρώπινο άγχος. Και όσο προχωρεί η κοσμική ευγένεια, τόσο χάνεται και η απλότητα, η χαρά και το φυσικό ανθρώπινο χαμόγελο. Πριν από την είσοδο της μονής, σε ένα υψωματάκι δεξιά, άνοιξε έναν τάφο. Εκεί έστησε σταυρό και κάθε μέρα άναβε το καντιλάκι και θυμίαζε. Το έκανε και για μνήμη θανάτου, αλλά κυρίως για να αποτρέψει τους κοσμικούς να διασκεδάζουν εκεί. Σταμάτησαν τα γλέντια και οι χοροί. Στο πανηγύρι μόνο τους έκανε οικονομία να πηγαίνουν απέναντι στις οξιές, όπου είχε και τρεχούμενο νερό, να τρώνε. Στα χωριά της Κόνιτσας υπήρχε τότε μεγάλη φτώχεια, εγκατάλειψη, δυστυχία. Ο γέροντας συγκέντρωνε ρούχα, χρήματα, τρόφιμα και φάρμακα, τα έκανε δέματα και τα έστειλε σε ανθρώπους που στερούνταν. Εδώ στην Κόνιτσα τον έμεινε ο γέροντας, σε διάφορα σημεία, πηγαίνοντας από την επάνω Κόνιτσα μέχρι κάτω στο ποτάμι, στην Αγία Βαρβάρα, σε μερικά σημεία άφηνε κάτι τέτοια κουτάκια. Και όποιος είχε κάποια οικονομική άνεση ή κάτι του περίσευε από το στέρημά του, το έβαζε μέσα εκεί. Μια φορά την εβδομάδα περνούσε, αυτός ή κάποιος άλλος βοηθός του, μαζεύαν τα χρήματα και τα δίδανε σε φτωχές οικογένειες. Ή αγοράζανε τρόφιμα και τους τα μοιράζανε. Ο κύριος Θωμάς Τάσιος μαρτυρεί. Κάποιο γέρο που έμενε μόνος του, εγκαταλειμμένο σε μία σπηλιά, κάθε εβδομάδα του πήγαινε τα απαραίτητα τρόφιμα και με τα χέρια του τον έπλαινε. Ξεκινούσε από το μοναστήρι χαράματα και πήγαινε χωρίς να γνωρίζει κανείς. Άλλο ήθελε εγώ, αλλά ο Θεός είχε το σχέδιό του. Όπως αποδείχθηκε εκ των υστέρων, ο κύριος λόγος ήταν για να βοηθηθούν οι 80 οικογένειες που είχαν γίνει προτεσταντικές να επιστρέψουν στην Ορθοδοξία. Στις συγκεντρώσεις τους έστελνε δικούς του ανθρώπους για να βλέπουν ποιοι παρακολουθούν τις ομιλίες. Ύστερα καλούσε ιδιαιτέρως τους ακροατές των αιρετικών κηρυγμάτων και τους νουθετούσε. Έτσι δεν ξαναπήγαιναν στις αιρετικές συγκεντρώσεις. Μερικούς από αυτούς μάλιστα τους έπαιρνε για εργάτες στο μοναστήρι και τους έπειθε να διακόψουν τη σχέση με την αιρετική οργάνωση,
Αυτοί γίνονταν οι καλύτεροι χριστιανοί. Ύστερα από συζήτηση που έκανε με τον αρχηγό τους που ερχόταν από τη Θεσσαλονίκη, τον έπεισε να μην ξανάρθει στην Γκόνιτσα. Έτσι και ο Χριστός, η Παναγία, οι Άγιοι, παλιά με μια ματιά παρακολουθούσαν τον κόσμο. Σήμερα και ο Χριστός και η Παναγία και οι Άγιοι, τον ένα πιάνουν από εδώ, τον άλλο από εκεί, γιατί οι άνθρωποι δεν είναι ισορροπημένοι. Τώρα είναι μια κατάσταση Θεός φυλάξει. Σαν μια μητέρα να έχει 2-3 προβληματικά παιδιά. Το ένα είναι λίγο χαζούλικο, το άλλο λίγο αλήθωρο, το άλλο λίγο ανάποδο. Μου έλεγε κάποιος, λένε για την Αθήνα ζούγκλα, ζούγκλα και κανείς δεν φεύγει από εκεί. Όλοι ζούγκλα τη λένε και όλοι στη ζούγκλα μαζεύονται. Και βλέπεις, ενώ ο Άγιος Κωνσταντίνος κατάργησε την ειδωλολατρεία και καθιέρωσε ως επίσημη θρησκεία όλης της αυτοκρατορίας το χριστιανισμό, σήμερα πάνε να φέρουν πάλι την ειδωλολατρεία. Επιτρέπουν να φτιάχνουν τζαμιά, να έχουν οι γκουρούδες τα δικά τους μοναστήρια, να κάνουν ελεύθερα διαλέξεις, να γίνονται διάφορα κέντρα προσιλητισμού, οι μασόνοι να δρούν ελεύθερα, οι αχωβάδες το ίδιο. Βάλετε η Ορθοδοξία με ένα σωρό θεωρίες. Αλλά δεν θα σταθούν αυτά, θα σωριαστούν. Για το ποτάμι κάτω. Το βουνό, το απότομο είναι ο Σμόλικας, το δεύτερο βουνό της Ελλάδος. Χρονιά που πήγε στο Στόμιο, αποφάσισε να κάνει την ανακομιδή των λειψάνων του Οσίου Αρσενίου. Είχαν περάσει περισσότερα από 30 χρόνια και ακόμη ήταν θαμμένος στο μοναστήρι της Κερκύρας. Άφησε τη φροντίδα του μοναστηριού στον αδελφό του Ραφαήλ και τον Οκτώβριο του 1958 πήγε στην Κέρκυρα. Εκεί αναζήτησε τον παλαιό φίλο και συστρατιώτη του Παντελή Τζέκο. Μεγάλη γιορτή αφιερωμένη στην επέτειο των 100 χρόνων της επανένωσης της Κέρκυρας με την Ελλάδα. Στη γιορτή παραβρέθηκαν ο νεαρός βασιλιάς των Ελλήνων Κωνσταντίνος και η πριγκίπισσα Ειρήνη. Όπως επίσης και ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας, Γεώργιος Παπανδρέου. Τον βρήκε στο εργοστάσιο που εργαζόταν. Ο κύριος Παντελής δεν το γνώρισε και σκυμμένος στο γραφείο του τον ρώτησε. «Πάτερ, τι θέλετε?» Ο γέροντας δεν μιλούσε. «Θέλετε να σας εξυπηρετήσω σε τίποτε?» τον ρώτησε πάλι. «Σε τούτο!» του είπε και έδειξε τα δύο του μεγάλα δάχτυλα. Γιατί είχαμε τα δύο δάχτυλα όμοια. Αυτά είναι τα όμοια το, τα δικά του. Μόνο που δεν τρελάθηκα από τη χαρά μου. Ναι, έτρεξα, τον αγκάλιασα, τον φιλούσα. Πάμε σπίτι του, λέω, πήγαμε σπίτι. Γιατί θα ερχόταν να κάνει την ανακομιδή των λειψάνων του Αγίου Αρσενίου. Και ήθελε να πάμε μαζί. Το βράδυ λοιπόν, λέω είχαμε στο σοδρόμο, γιατί θα φας κρέα. Όχι, λέει, δεν τρώμε κρέα, λέει. Λέω, τι θα φας, λέει, ως χρυζομή, χόρτα. Χόρτα του λέω θα φας. Λέει, ναι,
Είσαι στα καλιά σου, του λέω. Λέει, ναι, αυτό θα φάω. Όταν έφαγε, πήγαμε και βυθήκαμε ο ένας στο ένα κρεβάτι και άλλος στο άλλο κρεβάτι. Το βράδυ σηκωνόταν, ήταν 12.30 η ώρα. Και απέναντι ήταν τα εικονίσματα. Και ήρθα από πάνω μου να δει, εάν κοιμάμαι. Εγώ έκανα πως κοιμόμουν. Γονάτισε, προσευχότανε, ξανά φύγε πάλι. Πήγε στο κρεβάτι του. Τις 2.30 ώρα πάλι ξανασηκώθηκε. Πάλι ήρθα από πάνω μου να δει, αν κοιμάμαι. Εγώ είχα ένα ρολόι ιταλικό, όπου είχε φωσορούχος οι ρόλες και οι δείχτες. Και πάντα κοιμάμαι, πάντα μέχρι τώρα, με τον χέρι απ' έξω από τα κεφάλια και βλέπα την ώρα. Το ίδιο έκαμε, σηκώθηκε, έφυγε, επήγε μέσα, επήγε στο κρεβάτι του και κοιμήθηκε. 4.30 ώρες ξανασηκώθηκε. Ξανά πάλι προσευχή. Στις 6 η ώρα μου λέει, σήκω, θα φύγουμε λίγο για να κάνουμε την ανακομιδή των λιψάνων. Του λέω, δεν θα πάμε να κάνουμε την ανακομιδή των λιψάνων. Γιατί ήταν 9 Οκτωβρίου και έβρεχε. Γιατί μου λέει, γιατί λέω, όταν άρχισε να βρέξει εδώ πέρα, από τον Οκτώβρη, τελειώνει, λέω, 10 Ιανουαρίου. 8-10 Ιανουαρίου. Πάντα έδωσε η κυρία. Αυτό το έχει το κλίμα. Λέει, θα πάμε και δεν θα περάσουμε, λέει, 200 μέτρα και θα σταματήσει, λέει, η βροχή. Επειδή τον ήξερα εγώ από το στρατό, λέω, καλά, ας πάρω μια ομπρέλα μαζί μου. Σταμάτησε και τότε κάνανε την ανασκαφή. Φοβόμουν, λέει τότε ο πατήρ Παΐσιος, φοβόμουν, λέει, μήπως και είναι ολόκληρος, γιατί πολλά λείψα να βγαίνανε ολόκληρα, και τότε πώς θα τον πάρω, δεν θα μου αφήσουν να τον πάρω. Αλλά ευτυχώς, λέει, είχε λιώσει τελείως, έμειναν μόνο τα κοκαλάκια, τα οποία τα μάζεψα, τα έβαλε σε μια σακούλα μέσα και από εκεί σηκώθηκα, πήρα το αυτό και γύρισα πίσω στη Θεσσαλονίκη. Στη Θεσσαλονίκη έμεινε σε ένα ξενοδοχείο κοντά στο Βαρδάρι, Πάνθεον το λέγανε. Εκεί το βράδυ πήρε τα λείψανα με το κασελάκι και τα έβαλε δίπλα του για να τον έχει. Και εκεί προσεύχοντανε στον Άγιο. Ξαφνικά, μέσα στο σκοτάδι όπως ήταν, ένιωσε, λέει, να πέφτει επάνω του ένας μαύρος, τερατόμορφος, ένα τέρας, και να τον πιάνει από το λαιμό, να τον πνίξει και να τον φωνάζει. «Τι είναι αυτά που κουβάλισες και έφερες εδώ?» Φώναξα, λέει, «Άγιε μου Αρσένιε, βοήθησέ με». Και από αυτομάτως, αυτό το τερατόμορφο μαύρο τέρας, με τα κέρατα και με τις αυτές, τον άφησαν και έφυγε, χάθηκε.
Έβαλε τα οστά. Ναι, τα είχαμε εμείς τα οστά του πάτερα σαν εδώ. Στο νυχτόμι χρανίλισμο. Ύστερα 4 χρόνια, 5, 6, δεν θυμάμαι να σας γελάσω, πού να θυμηθώ, δεν θυμάμαι. Και όταν θα φύγουνε, θα πάρουν τα οστά όλοι. Για να μην τα πάω στο μοναστήρι, λέει, και να τα φτιάχνουμε. Και τα είχαμε εκεί και ανάβαμε το καντήρι. Και εσύ είχαμε ένα το παλιό το σπίτι πέρα. Ήτανε σαν κελάρι, δεν ξέρω εγώ εσείς πώς το λέτε. Ήτανε ψηλά, το είχαμε εκεί σαν ακούν και κατάλαβες και τα ανάβαμε το καντήρι. Κάθε, όσο θα τα πάρει. Στο βίο του Αγίου Αρσενίου που έγραψε ο πατήρ Παΐσιος λέει ότι μετά την κοίμησή του ο Άγιος Αρσένιος, το 1924 κοιμήθη ο Άγιος Αρσένιος, τώρα λέει μετά την κοίμησή του που δεν δεσμεύεται από το υλικό σώμα, έχει πολύ μεγαλύτερη δυνατότητα με τη χάρη του Θεού να τρέχει από τη μία άκρη της γης στην άλλη και να βοηθάει τους ανθρώπους. Δεν μας χωρίζει ούτε ο τόπος ούτε ο χρόνος. Οι Άγιοι είναι ζωντανοί, δεν χρειάζεται να πάμε ούτε στο Άγιον Όρος, ούτε... Λοιπόν, εσείς είστε στη Ρωσία, ο άλλος είναι στην Αφρική. Με την προσευχή και με τα μυστήρια της Εκκλησίας, όταν ζούμε μέσα στην Εκκλησία, επικοινωνούμε με τον Χριστό μας, με την Παναγία, με τους Αγίους και με τον Γέροντα Παΐσιο. Αυτό είναι που σας έλεγα, που μας έφερε ο Γέροντας, ο πατήρ Παΐσιος, το Άγιον Ύψαλμο. Κοιτάξτε, όταν εμείς μιλούμε για τον Άγιο Αρσένιο και για τον πατέρα Παΐσιο, δεν ξεχωρίζουμε σχεδόν αυτά τα δύο πρόσωπα. Μας έχουν διηγηθεί άνθρωποι ότι έχουν δει εδώ στην αυλή του μοναστηριού το Γέροντα Παΐσιο να τρέχει και να φροντίζει για την προστασία του μοναστηριού. Και ξέρουμε βέβαια ότι αυτό γίνεται σε όλα τα μοναστήρια από τους προστάτες Αγίους. Οπότε έχουμε και τον Άγιο Αρσένιο αλλά και τον Γέροντα Παΐσιο. Αυτοί είναι, θα έλεγα, δύο πλευρές, ας πούμε, του ιδίου νομίσματος. Είναι τόσο πολύ συνδεδεμένοι, είναι το ίδιο ακριβώς πνεύμα. Και με πολύ χάρη Θεού και οι δύο. Την ημέρα εργαζόταν σκληρά και τη νύχτα γρυπνούσε. Μόνος του διάβαζε όλες τις ακολουθίες όπως είχε μάθει στο Άγιον Όρος. Δεν παρέλειπε τίποτε από όσα προβλέπει το μοναχικό τυπικό. Με μεγάλη ακρίβεια εκτελούσε τα ατομικά μοναχικά του καθήκοντα και επιπλέον προσήφχεται με το κουμποσκήνι για ζώντες και κοιμημένους γενικά και για ανθρώπους που είχαν ιδιαίτερη ανάγκη. Εγώ λέγομαι Παντελής Τζινέρης. Έκανα με τον πάτερ Παΐσιο του 61. Ήρθα να μάθω μαραγκός εδώ και τουρναδόρος. Έκατσα ένα καλοκαίρι ολόκληρο. Μέσα στο καλοκαίρι αυτό έμαθα να φτιάχνω ένα παράθυρο. Ο πάτερ Παΐσιος μ' άφηνε πολλές ώρες εδώ μόνο μου στο μοναστήρι και πήγαινε έξω για προσευχή. Μου έλεγε όταν θα έρθει ο κόσμος σημνά εντεδειμένος, να τον αφήσει να περάσει το μοναστήρι. Αν δεν είναι σημνά, όχι. Αλλά εγώ έκανα και την αμαρτία μου να αφήνω και λίγο έτσι για να πέφτω όβολος, να βοηθήσουμε το μοναστήρι λίγο. Αυτός δεν καταλάβει πού θυμίβλεπε, πώς ήβλεπε τον κόσμο. Ήρθε μία-δυο φορές, μου λέει Παντελή, αμάρτησε. Δεν αφήνεις τον κόσμο να έρχεται άσυμνα εντεδειμένος. Αφορμή για να φύγει. Άλλον αιτία για να φύγει από το μοναστήρι ήταν ότι στο πανηγύρι είχαν γλέντια
κοσμικά, κλαρίνα κλπ. Έφυγε μία φορά, επενέδεσαν οι κάτοικοι παράγοντες της Κονίτσης, επέστρεψε, τον άλλο χρόνο έφυγε οριστικά. Τον γνώρισα όταν ήμουν μικρή στο Στόμιο. Για μένα αντιπροσώπευε πάντοτε έναν ξεχωριστό άνθρωπο, έναν άνθρωπο έτσι που ήταν κάτι ως ιερό, ως άγιο. Το ότι ενδεχομένως κάποιοι να τον αντιπάθησαν, ίσως τον αντιπάθησαν από το γεγονός ότι έκοψε το πανηγύρι στο μοναστήρι του Στομίου, το οποίο κατέληγε πολλές φορές σε διάφορες φιλονικίες μεταξύ πανηγυριστών, μεταξύ των ανθρώπων. Και ήταν κάτι που δεν άρεσε στον Άγιο, το έκοψε και κάποιοι δυσαρεστήθηκαν από αυτό. Πιστεύω όμως ότι η Κόνιτσα τον έχει αγαπήσει και θεωρεί ότι είναι η Κόνιτσα ευλογημένος τόπος που τον είχε παιδί της, δηλαδή που είναι η πατρίδα του. Τι να πω τώρα, του Δημοτικού είμαστε κι εμείς. Δεν ξέρουμε και πολλά γράμματα για να πούμε πολλές κουβέντες. Και τότε άκουσα για κάποιον καλό μοναχό στην Κόνιτσα, ένα μέρος της Βορείου Ελλάδος, και με κάποιον φίλο μου πήγαμε να τον δούμε, να μας πει κάτι πνευματικό. Και τον συναντήσαμε, νομίζω ήταν ο Σεπτέμβριος, Οκτώβριος, κάπου εκεί του 1962, και εγώ δεν έχω συναγέροντα, και περίεργος μας είπε, το έχω σκεφτεί. Και του λέω, δηλαδή ξέρατε το Σινά? Και εγώ απόρρισα, πώς έτσι? Διότι ήταν δύσκολες οι συνθήκες, και μου λέει, πάρε την ταυτότητά μου, βγάλε το διαβατήριό μου, και μάλιστα μου λέει, πάρε και λεφτά, θα μου δώσει και λεφτά για το εισιτήριο. Εγώ λέω, όχι, δεν θα πάρω καθόλου, αυτό είναι, όχι, επέμεινε να πάρω κάποια χρήματα. Ήτανε μοναχός, είχε καθίσει 4 χρόνια στο Στόμιο, αλλά κατέβαινε εδώ την Κυριακή για να λειτουργηθεί, γιατί δεν είχε παπά πάνω συνέχεια στο μοναστήρι, και ερχόταν εδώ για να λειτουργηθεί και να κοινωνήσει. Και από εδώ μετά έφυγε από αυτή την πόρτα, βγαίνει έξω, και από εδώ έφυγε και πήγε στο Σινά. Οι μοναχοί λοιπόν είναι με λίγα λόγια οι ασυρματιστές της Μητέρας Εκκλησίας, και επομένως, εάν φεύγουν μακριά από τον κόσμο, το κάνουν και αυτό από αγάπη, διότι φεύγουν από τα παράσιτα του κόσμου, για να μπορούν να έχουν καλύτερη επαφή και να βοηθούν περισσότερο και καλύτερα τον κόσμο.